Με περιφράξεις και λουκέτα, η παραγωγή αβοκάντο στο Βαρύπετρο και σε άλλες περιοχές των Χανίων προσπαθούν να γλιτώσουν την παραγωγή τους από τους επίδοξους κλέφτες. Η αύξηση των κρουσμάτων τη φετινή χρονιά έχει κάνει πολλούς να χάσουν τον ύπνο τους. Και εμείς κάνουμε βόλες στα χωράφια μας, δεν κοιμόμαστε τα βράδια και είναι αυτή η κλέφτες αιτία. Μόνο τον Ιανουάριο έχουν συλληφθεί 3 άτομα. Στις 11 του μήνα ένας 27χρονος φόρτωσε το αγροτικό του αυτοκίνητο με 3 τόνους αβοκάντο, κερδίζοντας πάνω από 2.500 ευρώ σε ένα βράδυ. Στις 29 Ιανουαρίου 2 άτομα αφαίρεσαν άλλα 500 κιλά από χωράφι στο Βαρύπετρο. Μας κλέβουν συνέχεια, μπαίνουν συνέχεια στα χωράφια μας, έχουν βάλει κάμερες παντού, φράζουμε, κόβουν τα σύρματα. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Είναι ορισμένοι άνθρωποι που έχουν έρθει σε απόγνωση, διότι τους έχουν κλέψει και 2 φορές το περιβόλι. Τώρα ποσότητες δεν ξέρω ακριβώς να πω, αλλά πώς τα καταφέρουν και κόβουν πολλά, εγώ δεν ξέρω. Εμείς που πάμε μέρα και έχουμε εργάτες ειδικευμένους, δεν μπορούμε να κόψουμε παραπάνω από 30-35 κλούβες. Αυτοί καταφέρουν και κόβουν πολύ περισσότερα. Το αβοκάντο στην εγχώρια αγορά καλπάζει τα τελευταία χρόνια, ενώ στα Χανιά και το Δυτικό Ρέθυμνο καλλιεργείται το 90% της καλλιέργειας πανελλαδικά. Η υψηλή τιμή πώλησής του αποτελεί δέλεαρ για τους επιτίδιους που αναζητούν το εύκολο κέρδος. Το αβοκάντο είναι ένα ακριβό προϊόν και δράτονται της ευκαιρίας να κλέψουν λίγα πράγματα για να βγάλουν πολλά λεφτά. Μια κλούβα κάνει 60 ευρώ με 70. Από 50 μέχρι 70 ευρώ. Τα χάς τώρα αυτή τη στιγμή είναι 2,60 με 2,70. Το μεροκάματο έχει τώρα 25 με 30 ευρώ και σου λέει να πάω να κλέψω μια κλούβα, έβαλα το μεροκάματο μου, κατάλαβες. Η παραγωγή και κυρίως όσοι έχουν πέσει θύματα κλοπής αισθάνονται απροστάτευτοι. Πριν 10 μέρες πιάσανε 6 άτομα. Τώρα πριν 2 μέρες, 3, πιάσανε πάλι 2 άτομα εδώ στο Βαρύπετρο. Και αυτό γίνεται συνεχώς. Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν πρέπει δηλαδή, να μην λυπαίνουμε, να βάζουμε νερά, λεφτά συνέχεια και στο τέλος να μην βγάζουμε τίποτα, να μας το πληρώνουν οι κλέφτες. Εμείς εδώ αγωνιζόμαστε, έτσι. Έχουμε κοπιάσει. Η μεγαλύτερη ποσότητα αβοκάντο στα Χανιά κλάπηκε το 2018, όταν δράστες αφαίρεσαν από καλλιέργειες του Πλατανιά συνολικά 20 τόνους. Τότε μάλιστα οι παραγωγοί είχαν προσφύγει μαζικά στη δικαιοσύνη, υποβάλλοντας αγωγές κατά αγνώστων.